Σκοπός ενός χρόνου να ζητάνε όπως πάρω σε δύο μήνες και να βρεθούν άνθρωποι οι οποίοι δεν θα πάρουν εξόφληση αλλά θα χωσάνε και από πάνω. Δεν μπορούν να ζήσουν οικογένειες χωρίς να πάρουν μισθό επειδή αποφασίζουν και διατάσσουν ότι πρέπει να κρατήσουν άλλο ένα εκατομμύριο από τους μισθούς μας εδώ και τώρα. Αυτό αποτελεί έσχος και ντροπή και αυτό πρέπει να το ακούσουν όλοι εδώ πάνω από το Υπουργείο και να το μεταφέρουν στην τρικομματική κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ και Δημάρ που κάθονται και μας δουλεύουν τόσο σοκερό με τα μέτρα και από τι θα υποσύμουμε από εδώ και πέρα. Λοιπόν, απαιτούμε να δούμε την πολιτική ηγεσία, μας παραπέμπουν σε κάθε γραμματέα, εμείς προς το παρόν έχουμε μεταφέρει το αίτημά μας στην Διευθύντρια του Αναπληρωτή Υπουργού, είπε ότι θα μεταφέρει το αίτημα και παραμένουμε εδώ συγκεντρωμένοι. Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι. Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι. Αγώνες κατακτάμε τα δικαιώματά μας. Αγώνες κατακτάμε τα δικαιώματά μας. Καταβιάνομαι στο λαό της Αθήνας, στους εργαζόμενους, στους εργαζόμενες, από εδώ και τρία χρόνια έχει ξεκινήσει η εσωτερική και εξωτερική τρόικα την κατάρρευση ένα σύνδεσμο με 60 χρόνια προχώρα στην έρευνα για το καλό του τόπου και της κοινωνίας. Φτάνει πια η κοροϊδία και ο δεσμός. Δυο μήνες απλήρωτοι εργαζόμενοι, δυόμιση χρόνια οι συνταξιούχοι χωρίς αποζημίωση, 130 συνάδελφοι στην ανεργία με απειλή την συνοποίηση των εφεδρείων. Φτάνει πια η κοροϊδία και ο δεσμός. Εμπρός! Λαέ! Δυσφήμι στο κεφάλι! Ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι! Εμπρός! Λαέ! Δυσφήμι στο κεφάλι! Ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι! Στη συγκέντρωση είναι και αρκετοί συνταξιούχοι που έχουν απληρωθούν δύο χρόνια τώρα, δεν παίρνουν σύνταξη, τους έχουν φάει την αποζημίωση, τους στέλνουν στα δικαστήρια για να βρουν το δίκο τους. Είμαστε αγανακτισμένοι με τη συμπεριφορά του Υπουργείου και όλη η πολιτική ηγεσία κρύβεται και αρνείται να εμφανιστεί στο συνδικάτο, να δώσει εξηγήσεις τόσο για το θέμα του μισθολόγιου, όσο και για το θέμα του θεσμικού της ΚΙΑ. Εμπρός! Λαέ! Δυσκύβει στο κεφάλι! Ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι! Εμπρός! Λαέ! Δυσκύβει στο κεφάλι! Ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι! Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι! Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι! Μαγώνες κατακτάμε! Τα δικαιώματά μας, μαγώνες κατακτάμε, τα δικαιώματά μας. Το απόγευμα και το βράδυ και τα μεσάνυχτα προκειμένου να πάρουμε απάντηση υπεύθυνη. Από ό,τι υπενήθησαν θα τα μεταφέρουν στο Λιβγεράτο. Λοιπόν, αυτή η κομμωδία πρέπει να τελειώσει. Εμείς τώρα θα ανέβουμε με τη βουλευτή να καταγγείλουμε αυτή τη παρελκυστική πολιτική του Υπουργείου. Και επίσης θα απαιτήσουμε να δούμε τώρα κάποιον από την πολιτική ηγεσία και να σταματήσουν να κρύβονται. Αυτή είναι και η θέση που πρόβαλε η κυρία βουλευτή. Η βουλευτή, κυρία Εγκλέζη, να μας πει το συμπέρασμα που έβγαλε και θα κάνω εγώ και αναλυτική ενημέρωση σε σχέση με αυτά που έγιναν πάνω. Το συμπέρασμα βέβαια είναι το γνωστό, ότι για άλλη μια φορά παίζονται από την μνημονιακή δικοματική κυβέρνηση οι εργαζόμενοι, τους στέλνουν από Υπουργείο σε Υπουργείο, από τον Υπουργό προς τον Υφυπουργό και από τον Αναπληρωτή Υπουργό στον Υπουργό. Κανείς δεν ξέρει και κανείς δεν μπορεί να βγάλει άκρη για το τι συμβαίνει και πώς θα διαχειριστούν τα θέματα. Βρίσκονται σε μια πλήρη σύγχυση, γιατί στην ουσία αυτοί δεν κάνουν κουμάντα στην Ελλάδα, στην Ελλάδα κάνει κουμάντα η Τρόικα. Αυτά τα ζητήματα λύνονται μόνο με αγώνες, με ένα καθολικό αγώνα όλου του λαού μέχρι να φτάσουμε στην ανατροπή της Τρόικας, των μνημονίων και αυτών των εθνικών κυβερνήσεων. Ο πρόεδρος εδώ θα ενημερώσει για τα νέα ζητήματα και ακριβώς θα το πούμε εσάς. Ευχαριστούμε.
Λοιπόν, εμείς ευχαριστούμε όλους εκ προσώπου των κομμάτων που συμπαρασύρονται στον αγώνα μας. Τα πλαίσια αυτά είναι και ευχαριστία στην κυρία Γκλέδη. Τελικά μας είδε η διευθύντρια του αναπληρωτή υπουργού, κυρία Μπουκογιάννη, και ο Γενικός Γραμματέας Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, ο κ. Αλεξιάδης, ο οποίος δεν έχει και αρμοδιότητα και το διοικητικό οικονομικό. Στείλαμε το εξής μήνυμα, το οποίο ήταν να το μεταφέρουμε. Εάν τολμήσει να προχωρήσει τις κρατήσεις, ενώ μας προσθάνε να χάρω λεφτά, εγώ και τώρα, με το απαράδεκτο σπίτι, με την κομινιάτικα, θα πάρουμε αυτά που είναι για ένα χρόνο, τα κοιτήρα. Έτσι ακριβώς τους το είπαμε και τους είπαμε να πάρουν τις ευθύνες τους και να υποθέσουν αυτά που κάνει το Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΣΜΕ. Σε ό,τι αφορά την ουσία τώρα το θέμα. Συνεχίζεται αυτό που είπε η κυρία Βουλευτή στο δούλευμα μεταξύ υπευθυνοτήτων. Ζητήσαμε να τους κάνουμε ένα χαρτί που θα το κάνουμε και αυτό για τυπικούς λόγους, γιατί το δούλευμα πάει σύννεφο, που να απευθύνεται ότι απαιτούμε και το δύο υπουργούς εδώ και τώρα. Εδώ που μπορεί ένας, θα του δούμε και το δύο. Να το στείλουμε για να αποκαλυφθεί, αν θέλετε, οι υπεκφυγές και η πολιτική του βιλία στο να αναλαμβάνουν τις ευθύνες απέναντι στο λαό και στους εργαζόμενους. Για το θέμα της ΚΙΑ, υπενθυμίσαμε ότι στην επίκαιρη ερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος κάναν την πάπια. Ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από το Γραφείο Υπουργού, το θέμα έχει έρθει στο νομικό σύμβουλο του Καλαμπάτη και επίσης κάνει την πάπια. Και τελικά για τις πληρωμές που κάναν τις αλχημίες για να μας κόψουν άλλο ένα εκατομμύριο, εάν και ακόμη και αυτό να κόψουν, οι μισοί δεν βγαίνουν. Απαιτήσαμε εδώ και τώρα να πάρουν πίσω την ΚΙΑ, να πάρουν πίσω τις εφεδρίες, να σταματήσουν τις κρατήσεις από τους μισθούς μας, τουλάχιστον εάν δεν υπάρξει σύμβαση συγκεκριμένη που να ξέρουμε τι έχουμε, τι χάνουμε, αν θέλετε να διασφαλίσουμε και την προοπτική για τα επερχόμενα και διάφτη περιπτώσει ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πληρωθούμε με αυτά που λένε, προκειμένου de facto να μας τα πάρουν από την τσέπη. Τώρα, μας ζήτησαν ο εκτενό χρέη πρόεδρο να του κάνουμε σχέδιο σύμβαση. Έχει φτιαχτεί, τώρα πηγαίνουμε στο δικηγόρο, το συνδικάτο, για να κάνουμε τις τελευταίες νομικές διορθώσεις που ενδεχόμενα χρειάζεται. Θα το στείλουμε και αυτό σήμερα. Δύο. Ζητήσαμε και απαιτήσαμε να πάει το γράμμα που είχε πει η κυρία Δούκου για την εφεδρεία. Μας απολογήθηκε χθες το βράδυ ότι δεν προλάβανε γιατί έχουν την τρόικα και ζήτησαν να τους το φτιάξει ο Κατρούγκαλο. Θα τους το στείλουμε και αυτό το απόγευμα ή αύριο. Δεν έχουν καμιά δικαιολογία και κανένα επιχείρημα να συνεχίσουν να μας δουλεύουν. Αυτό που τους είπαμε, αν φοράνε πολιτικά παντελόνια, να βγουν και να πούνε ότι το ΕΚΜΕ δεν το γουστάρουμε, χαλάει την πιάτσα, θέλουμε να ξεπουλήσουμε το σύμπαν, γι' αυτό και το οδηγούμε στο κλείσιμο. Αλλά εμείς είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι! Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι! Μαγώνες κατακτάμε τα δικαιώματά μας! Μαγώνες κατακτάμε τα δικαιώματά μας! Καταγγέλνουμε στο λαό της Αθήνας ότι η τρικομματική κυβέρνηση της Τρόικα εδώ και τρία χρόνια προσπαθεί να κλείσει το Ινστιτούτο, να ξεπουλήσει ό,τι έχει αυτός ο τόπος. Θύματα είναι οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι. Αυτή η πολιτική δεν θα περάσει. Και μπρος, λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι. Ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι. Εμπρός, λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι, ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι. Διαλυόμαστε, συνεχίζεται αύριο η κατάληψη. Θα κατέβουμε στο άλλο Υπουργείο, θα έχουμε σύνδικη την παταφούσα που σας θέλουμε και την δύο πακέτο. Ας σταματήσουν τα ψέματα και τις δικαιολογίες. Αν δεν γουστάρουν το Ινστιτούτο, να έχουν το φάρο να βγουν να το πούν στον ελληνικό λαό, να εισπράξουν την κατακραυγή του. Το τελευταίο χωριό στην Ελλάδα ξέρει την προσφορά του Ινστιτούτου στην έρευνα και στα κοινωνικά αγαθά που πάνε να ξεπουλήσουν. Φτάνει πια. Λοιπόν, αύριο συνάδελφοι, το πρωί
να είμαστε όλοι για περιφρόνηση εκεί. Θα κατέβουμε πάλι όσοι έχουμε πει, θα μείνουν κάποιοι πάνω, λίγοι, και ελπίζουμε να μην σύγουν τα ΜΑΤ, γιατί και αυτό το είδαμε χθες. Μπορεί να μην τα ΜΑΤ στείλαν τα περιπολικά για να μας εκφοβήσουν. Δεν πρόκειται να περάσει φοβερά.